Sì, Olli. Che vuoi? Quindi spettino, panema, bajalo. Jamus, fasaria, cosularió. Che va? Το μάνα ένα πράγμα που σκεφτόμουν είναι... Πες ότι φύγω. Θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ, δηλαδή... Και να είσαι εσύ εδώ και να φεύγω. Φαντασού, εγώ που θα μένω. Άμα πας έτσι, που δεν νομίζω να πάει έτσι, εύχομαι Παναγία μου, δηλαδή, χάτσε το δρόμο. Δεν μπορώ να, δηλαδή... Μα ούτε μπορώ το αντίθετο να φανταστώ. Ούτε και εγώ μπορώ το αντίθετο να φανταστώ. Δηλαδή, εντάξει, εδώ ξέρω εγώ, μου λείπει η Ελίνα, που την Ελίνα ήταν ο παίκτη που την έζησα μόνο 2 εβδομάδες. Δηλαδή και η Μαρία που έφυγε ήταν 3 εβδομάδες εδώ. Η Χριστίνα 5 εβδομάδες. Κάθομαι και το σκέφτομαι. Γιατί δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή η Κυριακή. Καταλαβαίνεις. Και επειδή δεν ξέρω πώς θα πάει, σκέφτομαι διάφορα και σε φάση ότι... Άρα δεν παλεύεται η κατάσταση τώρα άμα φεύγουνε. Φαντάζομαι άμα φύγει τώρα ένας, αν βγάλεις τον εαυτό σου έξω είναι 5. Ένας στην τουαλέτα, ένας στο καπνιστήριο, ένας στο δωμάτιο επικοινωνίας. Άφηγε τους πίσω μόνος σου. Παλεύεται ρε. Μέρα νύχτα 24 ώρες 24 ώρες. Έχεις στεθεί τόσο πολύ. Όλους. Δηλαδή, ούτε λες και έχεις με τον άλλον 10 χρόνια σχέση, κατάλαβες. Από την αποχώρηση του Μιχάλη και έπειτα που είχαμε... Έχει περάσει 1,5 μήνας, ήδη. Το σπίτι πολύ άδειο. Και όταν έφυγε ο καθένας μετά, από κάθε Κυριακή το ακόμα πιο άδειο το σπίτι. Εγώ πραγματικά δεν ήθελα να φύγουν. Ξέρεις σοβαρά να μιλάς. Κανένας μας δεν ήθελε. Εντάξει, μακάρι δηλαδή, μακάρι από την αρχή, ξέρω εγώ, να ψήφιζε το κοινό που ήθελα να παραμείνω. Να μην μπαίνω στη διαδικασία να τους βάζουμε εμείς στον τάκο.